Σημαντική νίκη, 2-0 κοντά στην νίκη του Αστείου, μετά από πάρα πολύ καλή εμφάνιση, χάσατε πολλές ευκαιρίες, είχατε δοκάρι, πετύχατε 2 γκολ. Δύο λόγια το μάτς. Εντάξει, για το παιχνίδι κερδίθηκε τελικά πιο εύκολα από ό,τι το περιμέναμε. Μάλλον το περιμέναμε, εγώ το περίμενα, γιατί τις είδα τους ποδοσφαιριστές μου όλη τη βδομάδα που κάναμε προπόνηση, πόσο το θέλανε. Θα μπορούσαμε το παιχνίδι να το έχουμε καθαρίσει το πρώτο ημίχρονο με τις ευκαιρίες που είχαμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε τις ευκαιρίες που είχαμε να τις βάλουμε γκολ, να τις μετατρέψουμε σε γκολ. Προηγηθήκαμε ένα 0 πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ακόμα τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν πιστεύω ότι κινδυνεύσαμε σε καμία φάση του παιχνιδιού, σε όλο το παιχνίδι. Δεν κινδυνεύσαμε κάπου. Από εμάς εξαρτιόταν αν θα έκανε κάποια ευκαιρία ο αντίπαλος. Καταφέραμε, βάλαμε το 2-0 και εκεί πιστεύω ότι τελείωσε το παιχνίδι. Θεωρείς κομβικό σημείο το που πήγε το 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ή έτσι κι αλλιώς θα επικρατούσε η ομάδα σου και άνετα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι? Πιστεύω ότι ναι, θα το κερδίσαμε το παιχνίδι, το θέλαμε πολύ, το δείξαμε από το πρώτο λεπτό. Παρόλο που χάσαμε τόσες πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημιχρόνο. Ήταν κομβικό, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κομβικό και τη στιγμή που μπήκε τον γκολ, αλλά και πιστεύω ότι και να μην έμπαινε και τον γκολ θα έμπαινε σε κάποια άλλη φάση γιατί είχαμε πολλές ευκαιρίες και το θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι. Απομένουν τρεις αγωνιστικές για το τέλος των Μπαράζ. Είστε ένα βαθμό πίσω από τον Ατρόμητο. Τι μπορούμε να πούμε για τη συνέχεια? Έρχεται τώρα παιχνίδι εκτός έδρας, δύσκολο. Κοιτάξτε, παιδιά, είναι τρεις τελικοί. Εμείς για να πετύχουμε το στόχο μας θέλουμε να πάρουμε τα τρία παιχνίδια. Αυτό είναι ο στόχο μας. Να κάνουμε 3-3. Το ξέρουμε είναι όλα, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, είναι δύσκολα παιχνίδια, αλλά εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε και τα τρία παιχνίδια. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι εφικτός? Φυσικά είναι εφικτός. Την ομάδα τη βλέπετε, τι ποδόσφαιρο αποδίδει, είναι εφικτός. Γιώργο Λάτση, πετύχατε μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στη νίκη Προαστίου και είσαστε τώρα ένα βαθμό πίσω από τον Ατρόμητο. Δύο λόγια το παιχνίδι. Ναι, συμφωνώ, είναι μια πολύ καλή νίκη μέσα στην έδρα μας. Στον κόσμο μας, στη διοίκηση που μας στηρίζει, για τους συμπαίκτες μου, όλοι είμαστε μια γροθιά. Έχουμε πει ότι μένουν μαζί με το σημερινό παιχνίδι άλλα 4 παιχνίδια μέχρι να τελειώσει αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Θέλουμε να κάνουμε το απόλυτο. 3-3 στα επόμενα παιχνίδια για να δούμε στο τέλος τι ταμείο θα κάνουμε. Είμαι ευχαριστημένος από τους συμπαίκτες μου και από τον κόσμο που μας στηρίζει όλα αυτά τα παιχνίδια και από τη διοίκηση, γιατί από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα και μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και θα πάμε μέχρι τέλους να διεκδικήσουμε αυτό που έχουμε βάλει στόχο από την αρχή της χρονιάς. Πιστεύεις ότι ο Άρης παρουσιάζει καλύτερη εικόνα στους αγώνες των Μπαράζ από ό,τι στο πρωτάθλημα? Έχει ανέβει δηλαδή λόγω και του στόχου που είναι η πρωτιά? Κακά τα ψέματα, την έλευση του κυρίου και του καινούργιου προπονητή. Έχει έρθει μια νέα φιλοδοξία, μας έχει αποβάλει αυτό το άγχος της πίεσης. Και έχουμε πάρει ψυχολογία και γι' αυτό και αποδίδουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο, θεωρώ, στα δύο τελευταία παιχνίδια. Η συνέχεια τώρα έχετε 3 μάτς, δύσκολο παιχνίδι τώρα το επόμενο. Και τελευταία αγωνιστική παίζεται και στον Ατρόμητο. Τι βλέπεις να γίνει? Έχουν μείνει άλλα 3 παιχνίδια, όπως είπαμε και πριν. Είναι δύσκολα παιχνίδια. Η κάθε ομάδα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Και πιστεύω ότι όσο εμείς είμαστε καλοί και αυτά που κάνουμε στην προπόνηση θα βγάζουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν από τους 3 αντιπάλους. Μαζί μας έχουμε και τον προπονητή της διοίκησης, τον Νίκο τον Πατρώνη. Νίκο, ήρθατε σήμερα σε ένα δύσκολο παιχνίδι εδώ στα προσφυγικά. Αντιμετωπίσετε τον Άρη, δεν τα καταφέρετε, θήκατε 2-0. Πώς είδε το μάτς και αν θεωρείς αυτό το 2-0 δίκαιο? Εντάξει, όπως το είδαν όλοι, δεν το είδα μόνο εγώ. Το είδαν και 1500 άτομα, δεν ξέρω πώς έρθει στην κερκίδα. Ο Άρης σήμερα ήταν πολύ καλύτερος από εμάς, κέρδισε δίκαιο το παιχνίδι. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια να έχει. Αυτό στο πρώτο παιχνίδι ήταν αναμφισβήτητα, υπήρχε ανατορότητα του Άρη. Θέλω απλώς να απαντήσω σε έναν μέσα σε ειδικό φύλαθρο του Άρη, που αν ο Άρης θέλει να έχει τέτοιους φυλάθους, καλά κάνει και τους έχει. Έβριζε από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό και μάλιστα έλεγε για την φιλοσοφία κλπ. Να το απαντήσω μέσα από εσάς, να του πω ότι ναι, υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία, υπάρχει και διαφορετικό ήθος και διαφορετικό ύφος και διαφορετικό επίπεδο. Εμείς θα προσπαθούμε να στηριχτούμε σε όλο αυτό που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Άρης έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία από εμάς. Το εύχομαι καλή τύχη στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.